Είμαι ο Κώστας Αλμπάτης, είμαι αντιδήμαρχος του Δήμου Αλεξάνδρειας. Να σε ευχαριστήσουμε για την επίσκεψη που κάνετε σε αυτόν τον προσωρινό χώρο φιλοξενίας αδέσποτων ζώων. Εδώ, όπως γνωρίζετε, κυρίως η οικονομική κρίση χτύπησε και τα σκυλιά. Και τι εννοώ με αυτό που θα σας πω. Πολλά δεσποζόμενα σκυλιά που είχαν δηλαδή κάποιο αφεντικό, τα έχουν παρατήσει μέσα στην πόλη της Αλεξάνδρειας και αναγκαστικά έχουν πολλαπλασιαστεί. Με αποτέλεσμα να είχαμε πολλές ενοχλήσεις από δημότες ότι γίνονται επιθέσεις των σκυλιών στους δημότες μας και τους δαγκώνουν. Έτσι προέκυψε η ανάγκη να κάνουμε αυτόν τον χώρο προσωρινής φύλαξης αδέσποτων ζώων. Εδώ, ήταν ένα χώρο, εδώ είναι ο χώρος των παλιών σφαγείων Αλεξάνδρειας, ήταν εγκαταλελειμμένος. Αναγκαστήκαμε να βάλουμε κάποια χρήματα και να κάνουμε αυτά τα κελιά τα οποία βλέπετε, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις για να υποδέχονται σκυλιά. Δεν έφτασε όμως μόνο αυτό. Χρειαζόταν και ένας υπάλληλος, ένας εκπαιδευτής. Θα έχει και το ανάλογο πτυχίο ώστε να μπορεί να πιάνει τα σκυλιά και να τα φέρει σε αυτό το χώρο. Έτσι δημιουργήσαμε και μια καινούργια θέση εργασίας για να μπορούν να κάνει παρέμβαση ο Δήμος μετά τα τηλεφωνήματα του Δήμου να πιάνει τα σκυλιά και να τα φέρνει εδώ. Η διαδικασία λοιπόν γίνεται ως εξής: όταν έχουμε κάποια τηλεφωνήματα από τους πολίτες, κάποιες ενοχλήσεις, όταν εμείς βλέπουμε ότι κάποια σκυλιά είναι επιθετικά, παρεμβαίνει ο υπάλληλος του Δήμου, πιάνει αυτά τα σκυλιά με τρόπο κατάλληλο ώστε να μην τα πληγώνουν και τα οδηγεί σε αυτό το χώρο. Εδώ υποχρεούμαστε να κρατήσουμε τα σκυλιά περίπου για ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών και μετά, όπως προβλέπει η νομοθεσία, τα σκυλιά αυτά επανέρχονται στο περιβάλλον, στο φυσικό τους χώρο. Εδώ τα σκυλιά καθαρίζονται, πλένονται, δίνεται η ανάλογη τροφή για το κάθε σκυλί σε ημερήσια βάση όπως χρειάζεται για να μην έχουμε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Υπάρχει ένας χώρος ο οποίος ευελπιστούμε μέρα με τη μέρα να τον αναβαθμίζουμε και να τον κάνουμε ακόμη καλύτερο και πιστεύουμε ότι στο τέλος θα δώσουμε λύση σε αυτό το πρόβλημα που υπήρχε στην πόλη. Στηρώνονται και όλα στη διάρκεια. Τα σκυλιά ακολουθούν και ένα πρόγραμμα σε ετήσια βάση με έναν κτηνίατρο που υπογράφει μια σύμβαση μετά από διαγωνισμό με το Δήμο Αλεξάνδρειας και γίνεται μια στήρωση και ένας εμβολιασμός ώστε να μην πολλαπλασιάζονται με τις στηρώσεις οι οποίες γίνονται. Σίγουρα θα θέλαμε και εμείς αυτό το χώρο να το καλοποιήσουμε και να το αναβαθμίσουμε ακόμη περισσότερο. Η νομοθεσία προβλέπει να γίνεται ένα κοινοκομείο. Το κοινοκομείο όμως χρειάζεται κάποιες χιλιάδες ευρώ. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Αλεξάνδρειας δεν τα διαθέτει. Προσπαθεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα μέσω του ΕΣΠΑ, των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ένα κοινοκομείο, όπως θα ονομάζεται μετέπειτα και όχι σήμερα, απαιτεί και ιατρείο, απαιτεί και σε μόνιμη βάση κτηνίατρο, απαιτεί δηλαδή κάποιες δαπάνες τις οποίες δεν έχει ο Δήμος Αλεξάνδρειας σήμερα. Ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να χρηματοδοτηθούμε από κοινοτικά προγράμματα για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα κοινοκομείο και να καμαρώνουμε και εμείς, η Ερετή, η Δημοτική Αρχή, πολύ περισσότερο και οι δημότες.